κομματική ομάδα Λοδαπών που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στο νησί της Λέσβου. Συνελήφθησαν 3 άτομα, ενώ τακτοποιήθηκε και ο εγκέφαλος του κυκλώματος, ο οποίος είναι κρατούμενος σε κατάστημα κράτησης της χώρας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της νομοθεσίας των ναρκωτικών. Εξαρθρώθηκε προχθές 26/8/2017, μετά από περιστατωμένη έρευνα της Υπουργικής Ασφαλείας Μυτιλήνης, η εγκληματική ομάδα Λοδαπών που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στο νησί της Λέσβου. Συνελήφθησαν μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση 3 υπήκου Αλβανίας ηλικίας 28, 33 και 36 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε ένας ακόμη ομοεθνίστος ηλικίας 42 ετών, ο οποίος είναι κρατούμενος σε κατάστημα της χώρας, σε κατάστημα κράτησης της χώρας, ως εγκέφαλος του κυκλώματος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση για τα αδικήματα της κατοχής, της μεταφοράς και της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Η επιχείρηση για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης με τη συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ, ομάδων πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Λέσβου. Αναλυτικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων, προέκυψε ότι τα μέλη του κυκλώματος, προπενταμίου τουλάχιστον, συγκρότησαν εγκληματική ομάδα με δομημένη και διαρκή δράση, καθώς και διακριτούς ρόλους υπό την καθοδήγηση του 42χρονου, με αποκλειστικό σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο νησί της Λέσβου. Ως προς τη μεθοδολογία και τον τρόπο δράσης τους, modus operandi, τα μέλη του κυκλώματος προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες από διάφορες περιοχές της Αττικής και ακολούθως τις διέθεταν έναντι χρηματικής αμοιβής σε υποψήφιους αγοραστές, χρήστες ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε προχθές το μεσημέρι σε επαρχιακό οδικό δίκτυο στη Λέσβο 2 ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ο 36χρονος και ο 33χρονος, και σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν στο εσωτερικό χώρο του οχήματος και κατασχέθηκαν 2 αυτοσχέδια συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ποσότητα ηρωίνης συνολικού βάρους 1.030 γραμμαρίων. Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι η συγκεκριμένη ποσότητα της ηρωίνης τη μετέφερε ακτοπλοϊκό στη Λέσβο ο 28χρονος υπό την καθοδήγηση του 42χρονου από περιοχή της Αττικής προχθές το πρωί. Ο 27χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης και συμμελήφθη. Στην κατοχή των δραστών, αλλά και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε μια οικία και σε ένα κατεδικμένο αγρόκτημα, το οποίο χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Το χρηματικό ποσό των 1.065 ευρώ προερχόμενο από πώληση ναρκωτικών, 4 κινητά τηλέφωνα, 4 κάρτες SIM, πλαστικό δοχείο μεγάλης χωρητικότητας με υπολείμματα κάνοντας, ακτοπλοϊκό εισιτήριο και διάφορα έγγραφα και παραστατικά. Επίσης, κατασχέθηκε το παραπάνω πνευματικό αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών. Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό που συνέβαλε στην επιτυχία αυτή. Ευχαριστώ.